Και που λέτε ξύπνησα σήμερα το πρωί και λέω τι θα γίνω σήμερα. Δεν γίνουμε ένας μπαρμπέρης να δω και πώς είναι η δουλειά αυτού του ανθρώπου. Και όπως βλέπετε και από το βίντεο θα γίνουμε. Γεια σας παιδιά, Στράτος εδώ και σήμερα όπως θα δείτε και από το βίντεο θα πάρουμε το ρόλο ενός μπαρμπέρη. Θα πατήσουμε new game. Βλέπετε, sorry we are open. Sorry we are closed. Έλεγε yes we are open. Περάσαμε μέσα του μπάγκο. Πιθανόν είμαστε κάποιοι έλουροι ή πιθανόν μάγος. Και κάνουμε ένα ωραίο transition και πάμε μπροστά από τον πρώτο μας πελάτη, ο οποίος είναι ο Richard Simons και μας λέει ότι είναι τεμπέλης. Η ώρα είναι 1 το μεσημέρι ή 1 το βράδυ, δεν γνωρίζουμε. Finish. Όχι, δεν το κάνουμε finish. Και με αυτόν τον τρόπο, πώς ξυρίζουμε, έχουμε μηχανή που λέει το όνομα μας. Ναι, λέει η ιδιοκτησία του Τζο. Και αρχίζουμε, ξυρίζουμε με αυτόν τον υπέροχο τρόπο τον Richard. Θα του πάρουμε και εδώ λίγο το λαιμουδάκο, με προσοχή να μην του κόψουμε την καροτίδα όμως και πάθουμε καμιά ζημιά και πληρώνουμε και οι αποζημιώσεις μετά. Έχει πυκνή γενιάδα ο Richard μας. Ευτυχώς συνεργάζεται. Χάσαμε 5 δολάρια. Τι του κόψουμε τα αυτή. Με προσοχή τώρα μην το κόψουμε. Ωπ, εντάξει. Πιθανόν είμαστε έτοιμοι. Αυτό το ξύρισμα μας ζήτησε ο Richard. Απλά να τα πάρουμε με τη μηχανή και να τελειώσουμε. Finish. Και βλέπουμε. Πετύχαμε το στόχο. Έλα. Πήραμε το πρώτο μας στεματάκι. Το δεύτερο δεν πήραμε στεματάκι. Πήραμε δύο στεματάκια και στο ένα ήταν ίσα ίσα να το πάρουμε και το στεματάκι. Το τρίτο δεν πειράζει. Παρόλα αυτά μας πλήρωσε 65 δολάρια και χάσαμε 5 δολάρια επειδή του κόψαμε τα αυτή ή κάτι τέτοιο. Αλλιώς θα μας έδινε 70 δολάρια. 70 ολόκληρα δολάρια. Που άμα πάρει μια μηχανή της πλάκας με 10 ευρώ κάνει τη δουλειά αυτή ακριβώς. Που μας ζήτησε. Αυτή ακριβώς. Και εδώ είναι τα στατιστικά. Εδώ είναι ο Lazy, είναι διάφορες γενιάδες που μπορούμε να κουρέψουμε. Κάτσε να δούμε, έχει να κουρέψουμε κιόλας. Όχι, έχει διάφορες γενιάδες, αλλά δεν έχει να κουρεύουμε. Και εμείς χρειαζόμαστε αυτό εδώ πέρα. Τη φαλτσέτα, πώς τη λένε δεν ξέρω. Ναι, Razor. Η μουσική είναι λίγο δυνατά αργά μου το. Continue, πάμε στον επόμενο πελάτη μας. Είναι ο Alton Thomas, το μωρό. Το μωρό το λέει γιατί... Το ξύρισμα που θέλουμε να το κάνουμε είναι σαν επιδερμίδα μωρού, δηλαδή τελείως θα το πάρουμε, οπότε του βγάλαμε λίγο το μάτι, χάσαμε 5 δολάρια, παρακάτω δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. Με τη φαλτσέτα τα παίρνει κατευθείαν. Τα παίρνει κατευθείαν και με τη φαλτσέτα, οπότε με τη φαλτσέτα κατευθείαν και δεν κάνει και θόρυβο. Έλα, λίγο εδώ, την έχω βάλει μέσα στο λαιμό και το παιχνίδι δεν συνεργάζεται. Παιδιά, όπως σας θέλω να κάνετε μια εγγραφή για να μην χάνετε ποιοτικά βίντεο, όχι αυτό εδώ πέρα, αυτό το έκανα για να ισορροπηθεί λίγο το πρόγραμμα σχετικά με το editing. Ήθελα να έχω σε μία μέρα να τραβήξω δύο βίντεο για να ισορροπηθεί το πρόγραμμα να είναι πιο εύκολο σε μένα και είπα να κάνω ένα πιο εύκολο παιχνιδάκι να μην πάρει πολλή ώρα και διάλεξα αυτό εδώ πέρα. Δεν θα είναι αυτό το περιεχόμενο που θα ανεβάζω. Το ανέβασα μόνο και μόνο γιατί δεν είχα χρόνο να τραβήξω κάποιο καλύτερο. Για να τραβήξω δύο σε μία μέρα και να μου βγει το πρόγραμμα που θέλω. Οπότε, κάντε την εγγραφή σε εσείς. Τελειώσαμε το δεύτερο ξυρίσμα. Πατάμε finish να δούμε τι θα μας δώσει αυτός. Δύο στέματα και το δεύτερο πιθανόν είναι το πόσο γρήγορο το κάναμε. Δεν το πήραμε full. 80 δολάρια θα μας έδινε ο Alton. Και όπως σας είπα, θα κάνετε την εγγραφή σας για να μην χάνετε τα επόμενα νέα βίντεο που θα βγαίνουν. Θα είναι πιο ποιοτικά από αυτά. Κάντε like στο βίντεο για να στηρίξετε, κάντε share ή το βίντεο ή το κανάλι για να μας μάθουν περισσότερα άτομα. Πείτε το σε φίλους σας, σε ό,τι έχετε και δεν έχετε, σκυλιά, γατιά, χελώνες. Και θα έρθει και σύντομα GTA RP βίντεο, οπότε και θα έρχονται συνέχεια GTA RP βίντεο, οπότε σιγουρευτείτε ότι θα πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έχετε ειδοποιήσει. Και τι άλλο, αυτό, πάμε να συνεχίσουμε λίγο τώρα. Αυτός μας λέει είναι ο Everett Martin και μας λέει να του κάνουμε το ίδιο ξύρισμα που κάναμε και στον προηγούμενο. Οπότε θα πάρουμε και εδώ πέρα τις τριχούλες, του βγάλαμε λίγο το μάτι για αυτού, δεν έχουμε πρόβλημα. Επίσης παιδιά θα κάνω κάποιο Fortnite βίντεο που θα είναι ένα challenge, επειδή δεν παίζω τόσο καλά ώστε να πάρω victory. Θα πρέπει να παίξω αρκετά ματσάκια για να πάρω victory. Πατάμε finish παρόλα αυτά εδώ πέρα.
Πατάμε continue, πήραμε το ίδιο σε plus, χάσαμε 10 δολάρια, δεν πειράζει. Όπως είπα, θα κάνω ένα βιντεάκι Fortnite και θα κάνω κάποιο challenge. Και το challenge θα είναι να κάνω 10 push-ups ή 15 ανά κάθε death. Θα παίξω 5 ματσάκια. Στα 5 ματσάκια, όσα death πάρω, τόσα push-ups θα κάνω στο τέλος. Τα ανάλογα push-ups θα κάνω στο τέλος. Θα πολλαπλασιαστούν δηλαδή. Άμα κάνω 5 death και κάνω 10 push-ups του κάθε death, θα κάνω στο τέλος 50 push-ups. Ή αναλόγως σε κάθε γύρο που χάνω, δεν ξέρω, θα δω πώς θα βγαίνει και στην ώρα το βίντεο. Οπότε, τι προτείνετε να κάνουμε, 10 push-ups ή 15 για να βγουν πιο πολλά. Και θα βγουν 75 στο σύνολο ή 10 push-ups και θα βγουν 50, τι λέτε. Έλα, πάρε αυτό εδώ πέρα. Γράψτε το μου στα σχόλια γιατί θα με βοηθήσετε πάρα πολύ να ξέρω τι θα κάνω, ή 10 ή 15. Τελειώσαμε και με τον πελάτη τον Alexander, τον Smith. Μόνο baby face θα κάνουμε. Κάντε και ένα follow εσείς όσοι βλέπετε το βίντεο. Θα βρείτε link κάτω στην περιγραφή και στο Instagram και στο Facebook page, και θα έρθει και σύντομα, όπως είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, και το Discord server. Οπότε stay tuned. Finish και αυτό. Έτοιμος. Αλφα και αυτό, το μάθαμε καλά. Ήρθε καινούριο μουσάκι, θέλει αυτό εδώ πέρα, θα το πετύχουμε. Θέλει όλο το υπόλοιπο baby face, ενώ το μουσάκι δεν θέλει να του φάμε το μουστάκι εδώ. Θα το πετύχω, θέλει λίγο αφοσίωση, αλλά πιστεύω να το πετύχω. Λίγο εδώ την τριχούλα από κάτω, ωραίος. Έλα λίγο εδώ, έλα. Το πιο δύσκολο όχο, θα του τρώγα το μουστάκι παραλίγο. Του το φάγαμε λίγο, κάτσε να το πάρουμε. Και εδώ τώρα, αφού κάναμε την βλακεία, πάρε και εδώ με προσοχή. Έλα. Θέλει απαλές κινήσεις. Θα αλλάξει λίγο η κάμερα γιατί τελείωσε η μπαταρία, δεν μπορούσα να τη στεριώσω κάπου αλλού. Τη στεριώσα κάπου εκεί. Συγγνώμη. Και έχουμε μείνει σε αυτό το σημείο, το έχουμε κάνει λίγο το μουστάκι. Και πρέπει να του κάνουμε λίγο το ξύρισμα στο υπόλοιπο σημείο που δεν θέλει. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Εντάξει. Πιστεύω να είναι καλό. Γιατί όχι. Τι λέτε. Πατάμε finish πάνω από αυτά. Continue. Και έχουμε 2 κορώνες και αργήσαμε λίγο. Γι' αυτό δεν μας έδωσε και τρίτη. Οπότε καλά πήγαμε. Τι θέλει τώρα. Α, θέλει να του πάρουμε όλα με... Κάτσε. Θα το αφήσουμε το μουσάκι, αλλά θα το πάρουμε αρχικά έτσι, το υπόλοιπο. 0. Εδώ θα το πάμε πάλι στο ίδιο σημείο, έτσι, με 0. Έτσι, και το υπόλοιπο θα το πάρουμε με τη μηχανή. Είναι επαγγελματικό αυτό το ξυρισματάκι που θα του κάνουμε σε αυτόν τον συγκεκριμένο τον πελάτη, οπότε γιατί όχι. Έλα, λίγο ακόμα. Έλα. Και τώρα ξυρίσματάκι εδώ. Και μη μου πει δεν είναι το ίδιο, γιατί είναι το ίδιο ακριβώς και καλύτερο από ό,τι δείχνει στη φωτογραφία. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Δεν έχω δίκιο? Ορίστε. Πάει γι' αυτό, λίγο εδώ. Και δεν είναι αυτό που μας ζήτησε. Έτσι όπως το βλέπετε εδώ, δεν είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε στη φωτογραφία. Πάταμε finish παρόλα αυτά και θα δούμε τι θα μας βγάλει. Και βλέπουμε ένα διαφορετικό πάλι. Και θέλει να τα πάρουμε όλα, να τα αφήσουμε πάλι το μουστάκι, όπως κάναμε και στον προηγούμενο, αλλά ταυτόχρονα θέλει και ένα εδώ πέρα, μια ελίτσα. Δεν ξέρω πώς το λένε. Goatee. Πάρε και λίγο εδώ, στο αυτάκι. Ωραίος. Εδώ θέλει προσοχή, γιατί θέλει το ένα το κομμάτι. Πώς θα το κάνουμε αυτό εδώ? Γύρνα λίγο εκεί. Ωραίος. Ωραίος ο Στράτος. Ωραίος. Δεν το βγάλαμε ακριβώς, αλλά δεν πειράζει. Του το φάγαμε λίγο. Θα το αφήσουμε αυτό το μικρό. Τώρα το φάγαμε κι άλλο. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Κάτσε να το πάρουμε λίγο. Εδώ. Μην το πάρουμε αυτό τελείως. Και πάρω το τελείως αυτό εδώ πέρα. Τράβα έτσι έξω. Στρατιωτικό. Και ελπίζω να σας αρέσει. Πήραμε παρόλα αυτά 2 κορώνες και σε. Και ξεκλειδώσαμε κι άλλο. Ναι, εντάξει, τώρα ξεκλειδώσαμε και αυτό εδώ πέρα. Παρόλα αυτά, εγώ θα το σταματήσω κάπου εδώ πέρα αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αφήστε το like σας, κάντε την εγγραφή σας, πατήστε το καμπανάκι για να συγχωρευτείτε
ότι θα σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν ανεβαίνουν καινούργια βίντεο στο κανάλι μου και να περιμένετε, όπως σας είπα, GTARP Roleplay σύντομα στο κανάλι. Θα έχει πολύ φάση. Και επίσης, άμα έχετε και εσείς GTA 5 κάτω στα σχόλια, θέλω να μου πείτε ότι έχετε και να με ακολουθήσετε στο Facebook και να μου στείλετε μήνυμα ή στο Instagram και να μου πείτε ότι το έχετε και εσείς, να μπούμε να κάνουμε χαμό στο GTARP. Οπότε περιμένω τα σχόλιά σας. Επίσης, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε link για τα social media που σας είπα να με ακολουθήσετε και για να κάνετε την εγγραφή σας. Και εδώ τριγύρω μου θα υπάρχουν και άλλα βίντεο, μπορείτε να τα κλικάρετε να τα δείτε. Έχουν φάση. Οπότε αυτά από μένα, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Αντίο.